Να κλείσει η υπόθεση Άρων-Άρων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη βασικά στοιχεία της, όπως αυτά από την άρση των τηλεφωνικών απορρίτων και τα δεδομένα από το πρωτογενές ηχογραφημένο και μαγνητοσκοπημένο υλικό, καταγγέλει για την υπόθεση Χαϊκάλη ο Πάνος Καμένος. Εγώ είμαι βέβαιος ότι έχουν γίνει προσεγγίσεις και σε άλλους βουλευτές και για άλλους λόγους. Δεν σας κρύβω ότι και σε μένα έχουν έρθει να με πιάσουν, όχι για δωροδοκία, λέγοντάς ότι κοίτα να δείξει άλλαξε στάση. Από κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνονται σήμερα οι επικρίσεις προς το ΣΥΡΙΖΑ για ηθική αυτουργία σε σχέδιο τρομοκράτησης και συκοφάντησης βουλευτών σε συνεργασία με τον Πάνο Καμένο. Υπάρχει και ένα είδος συνωμοσίας κατά της δημοκρατίας. Και τώρα, αφού έχει απαξιωθεί η εκτελεστική ουσία, έχει απαξιωθεί ο κοινοβουλευτισμός, τώρα προσπαθούν να απαξιώσουν και τον τρίτο πυλώνα, τη δικαιοσύνη. Και τους λένε ότι ολιγορεί, ότι δεν κάνει τη δουλειά της, τη διαψεύδουν. Και θα μπορούσε κάλλιστα να δει κανείς και αυτό το σύριαλ του κ. Χαϊκάλη ως ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτήν την κακής ποιότητας παραγωγή, η οποία έχει στηθεί τους τελευταίους μήνες πολύ προσεκτικά, πάντα με ειδικό αυτηργό και τελικό σκηνοθέτη τον κύριο Τσίπρα. Ηλίθιο χωρίς εισαγωγικά και ενεργούντα τογογλυφικά, χαρακτήρισε τον Παύλο Χαϊκάλη Φωτεινή Πιπίλη. Είναι τσιγκολελέτα η ιστορία, φαίνεται. Ο κύριος Τσίπρας συντάσσεται με την ιστορία Χαϊκάλη και Καμένου. Εγώ επαναλαμβάνω να περιμένουμε το πόρισμα της δικαιοσύνης. Το συνεταίρο του μπας και καταφέρει να μπήσει. Δεν είμαστε πολιτική δύναμη που θα παίξει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου μπροστά σε μια καταγγελία που υπονομεύει τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, απαντάει η αντιπολίτευση. Έχουμε μια ομολογημένη απόπειρα χρηματισμού βουλευτή. Ψάχνουμε να βρούμε αν έγινε κάτω από τις εντολές κάποιου και πώς ακριβώς έχει φτάσαμε ως εδώ. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή ερωτήματα τα οποία οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε μέσα από τις τοποθετήσεις μας και την προσέγγιση μας ώστε να τελεί συμφέροντα αποδίδει στον Παύλο Χαϊκάλη, ο φερόμενος ως μεσάζων Γιώργος Αποστολόπουλος στην κατάθεσή του στον εισαγγελέα. Υποστηρίζει ότι ο βουλευτής των ΑΝΕΛ του είχε εκμυστηρευτεί πως είχε οικονομικά προβλήματα και θα δεχόταν οποιοδήποτε αντάλλαγμα για να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας και πως ήταν διατεθειμένος ακόμα και να αποχωρήσει από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Από το καλοκαίρι του 2014, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Παύλος Χαϊκάλης, είχε πει στον Γιώργο Αποστολόπουλο, σύμφωνα με τα όσα ο τελευταίος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του εισαγγελέα, ότι θα δεχόταν οποιοδήποτε αντάλλαγμα για να ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αιτία, κατά τον Γιώργο Αποστολόπουλο, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο βουλευτής. Το καλοκαίρι του 2014 έμεινα έκπληκτος όταν σε κάποια από τις τακτικές συναντήσεις μας ο Χαϊκάλης μου εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν διατεθειμένος ακόμη και να αποχωρήσει από τους Ανεξάρτητους Έλληνες για να δεχθεί παντός είδους ανταλλάγματα προκειμένου να δώσει θετική ψήφο για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκεί στην ίδια συνάντηση το ρώτησα: γιατί θέλεις να το κάνεις αυτό, και μου απάντησε ότι έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο Γιώργος Αποστολόπουλος, που κατέθεσε ως ύποπτος, φέρεται ακόμη να ισχυρίστηκε ότι προβόκαρε το βουλευτή για να διακριβώσει τα αληθινά κίνητρά του και να δείξει το ηθικό χάλι του. Στις αναφερόμενες στην κατάθεση Χαϊκάλη συναντήσεις, τον προβόκαρα, προκαλούσα, προκειμένου να διακριβώσω τα αληθινά κίνητρα για την ενασχόλησή του με την πολιτική και το κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καθώς να διακριβώσω και το ηθικό πολιτικό χάλι του, δηλαδή ως πού μπορούσε να φτάσει ένας ενεργός πολιτικός σε κρίσιμες πολιτικές συγκυρίες για την πατρίδα, βάζοντας πάνω απ' όλα ιδιωτελή συμφέροντα. Στη μόλις 6 σελίδων κατάθεσή του, ο Γιώργος Αποστολόπουλος αναφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένταξή του στους Ανεξάρτητους Έλληνες ως ιδρυτικό μέλος. Ήταν, όπως είπε, ένας από τους συντάκτες του οικονομικού προγράμματος το 2012 και έως την άνοιξη του 2013 σύμβουλος επί οικονομικών θεμάτων του Πάνου Καμένου. Δεν υπάρχουν ούτε οικονομικές συναλλαγές ούτε τίποτα. Απάντησα στη δικαιοσύνη σε όσους μαθητές. Χαϊκάλης και Αποστολόπουλος φέρεται να γνωρίστηκαν στις εκλογές του 2012. Η σχέση τους εξελίχθηκε σε φιλική με τακτικές συναντήσεις. Συνήθιζαν, όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες ο Αποστολόπουλος, να ανταλλάζουν απόψεις για την πολιτικο-οικονομική κατάσταση της χώρας. Η φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους ήταν τέτοια που ο Παύλος Χαϊκάλης πρότεινε και κουμπαριά στον Αποστολόπουλο. Στην κατάθεσή του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Αποστολόπουλος αρνείται κάθε υπόνοια τέλεσης του αδικήματος της δωροδοκίας. Οι καταγγελίες Χαϊκάλη είναι απάβγασμα δόλιων σκοπιμότητων που στοχεύουν σε συγκυριακά κομματικά ωφέλη. Εγώ προσωπικά ούτε μία σχέση έχω με βρώμικο παρασκήνιο ή με βρώμικες πολιτικές σκέψεις. Κανένα ποινικό αδίκημα δεν διέπραξα. Αντιθέτως, ο κ. Χαϊκάλης και οι συναυτό διέπραξαν σοβαρά ποινικά αδικήματα, τα οποία τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, ομολογώντας δημόσια ότι υπέκλεπταν ιδιωτικές συζητήσεις χωρίς την άδεια των αρχών. Είναι κατηγορούμενος, λέει ότι θέλει.
Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο Γιώργος Αποστολόπουλος υποστήριξε ότι είχε σκοπό να καταγγείλει την ιδιωτελή συμπεριφορά Χαϊκάλη, για την οποία, όπως λέει, έχει αδειάσει στα αποδεικτικά στοιχεία. Πλην όμως, τον πρόλαβαν τα γεγονότα. Ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας βρίσκεται ο Παύλος Χαϊκάλης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις οικονομικές συναλλαγές που ομολόγησε πως είχε με τον φερόμενο ως μεσάζοντας στην υπόθεση χρηματισμού Γιώργο Αποστολόπουλο. Ο Κώστας Κωνσταντόπουλος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για τις εξηγήσεις που δίνει ο κύριος Χαϊκάλης. Σε πλήρη αναδίπλωση, η Αντριάννα προχώρησε πριν από λίγη ώρα στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της Βουλής ο Παύλος Χαϊκάλης αναφορικά με τα 5.000 ευρώ. Ενώ, Αντριάννα, αρχικά ο κ. Χαϊκάλης είχε πει ότι τα χρήματα αυτά του τα είχε ζητήσει και τα είχε δώσει στον Γιώργο Αποστολόπουλο προκειμένου να τα επενδύσει σε χρηματιστηριακά προϊόντα, σήμερα στην Επιτροπή άλλαξε πλήρως τη θέση του. Μας είπε ότι του τα έδωσε δανεικά. Έδωσε δανεικά τα 5.000 ευρώ στον Γιώργο Αποστολόπουλο προκειμένου ο Γιώργος Αποστολόπουλος να παίξει αυτό στο χρηματιστήριο. Μα σημείωσε επίσης, Αντριάννα, ότι ποτέ δεν είχε μετοχές και ότι ουδέποτε ο κύριος Χαϊκάλης έχει παίξει στο χρηματιστήριο. Γνωρίζοντας βεβαίως ότι αν επέμενε στην αρχική του θέση θα μπορούσε να διωχθεί για αυτήν. Βεβαίως, διότι υπάρχει ο νόμος του από το 2003 που δεν επιτρέπει σε βουλευτές να παίζουν στο χρηματιστήριο. Ο κύριος Χαϊκάλης ήταν πολύ αναλυτικός, μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω ακριβώς από την αίθουσα της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Μας είπε λοιπόν ότι του έδωσε τα 5.000 ευρώ δανεικά και ότι μου τα επέστρεφε τα χρήματα τμηματικά. Πρώτα μου έδωσε 500 ευρώ, συν 500 στη συνέχεια και μετά 800 ευρώ, ενώ στην πρώτη συνάντηση του έδωσε 2.000 ευρώ. Αυτό αθρηστικά μας κάνει 3.800 ευρώ. Αμέσως μετά μας είπε ο κύριος Χαϊκάλης ότι του κατέθεσε σε λογαριασμό, του οποίου λογαριασμό ήξερε τον αριθμό ο κύριος Αποστολόπουλος, άλλα 2.000 ευρώ. Τώρα αν τα αθροίσουμε όλα αυτά μας κάνουν 5.800 ευρώ. Ήταν αναλυτικός ο κύριος Χαϊκάλης όμως και για τις συναντήσεις τις οποίες είχε με τον Γιώργο Αποστολόπουλο. Του είπε ο Γιώργος Αποστολόπουλος, του είπε ότι να του δώσει το ποσό των 700.000 ευρώ και να βρουν έναν τρόπο, αυτά είναι τα λόγια του κυρίου Χαϊκάλη, έτσι ώστε να του δώσει και τα υπόλοιπα χρήματα με λευκό τρόπο. Με λευκό τρόπο. Να σου φτιάξουμε ένα θέατρο, του είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αποστολόπουλος. Ο κύριος Χαϊκάλης όμως από αυτά που μας είπε του έκοψε κάθε κουβέντα. Επίσης, ο κύριος Χαϊκάλης ισχυρίστηκε ότι ο κύριος Αποστολόπουλος του είπε ότι τα χρήματα αυτά θα του τα έδινε ή ο ίδιος ή ο οδηγός του Προέδρου της τράπεζας στην οποία εργαζόταν ο κύριος Αποστολόπουλος. Μάλιστα, αίσθηση έχει προκαλέσει στους δημοσιογράφους μία αποστροφή την οποία έκανε ο κύριος Αποστολόπουλος σύμφωνα πάντα με τον κύριο Χαϊκάλη και την οποία επικαλέστηκε σε μας ο κύριος Χαϊκάλης. Μας είπε ότι ο κύριος Αποστολόπουλος του είπε «Έλα, όλοι τα παίρνουν» και μάλιστα ανέφερε συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα που βεβαίως για λόγους δημοσιογραφικής οντολογίας δεν πρόκειται να αναφέρουμε, διότι επαναλαμβάνω ότι είναι ένας ισχυρισμός κύριου Χαϊκάλη. Μας είπε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο κόμμα τα παίρνει από παντού. Λίγη ώρα αργότερα οι δημοσιογράφοι παρακάλεσαν, Αντριάννα, τον κύριο Χαϊκάλη να έρθει εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή και να κάνει δήλωση μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Εκεί λοιπόν, πέρα από όσα σας είπα, ο κύριος Χαϊκάλης μας είπε ότι το υλικό το οποίο κατέθεσε δεν είναι μονταρισμένο και ότι στην ουσία εμείς διωγγώσαμε το θέμα, πάλι δηλαδή έριξε κάποιες ευθύνες στους δημοσιογράφους και μας είπε ότι λέει την απόλυτη αλήθεια, ενώ ζήτησε για άλλη μια φορά την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών του επικοινωνιών, Ανδριάννα. Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε τουλάχιστον τα όσα είπε. Υπάρχουν μέσα καταγεγραμμένα μέσα στο υλικό το οποίο θεωρείται προϊόν υποκλοπής και παρακαλάμε... Υπάρχει και πολιτικό κόμμα το οποίο τα έχει πάρει. Αναφέρει πάρα πολλά μέσα στο αυτό, ότι υπάρχουν πολλοί στις συνομιλίες που αναφέρει, αναφέρει ονόματα, πράξεις, καταστάσεις, είναι τρελά. Ζητήστε κόμμα. Και κόμμα. Ζητήστε και πιέστε να βγει στον αέρα το ηχογραφηθέν υλικό, οι δύο ηχογραφητοί στις συνομιλίες και θα καταλάβετε πολλά.
Πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί έχει κάποια νεότερη πληροφορία να μας μεταδώσει ο Κώστας Κωνσταντόπουλος. Και η πληροφορία αυτή, Αδριάννα, έχει να κάνει με το γεγονός του πότε θα συγκληθεί η Επιτροπή Ποθεν Έσκηση. Ενώ αρχικά η σύγκλησή της ήταν να γίνει αύριο, πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποθεν Έσκηση, Γιώργος Καλατζής, μας είπε ότι πιθανότατα θα τον καλέσουν στην Επιτροπή Ποθεν Έσκηση τον κύριο Χαϊκάλη ή το Σαββάτο ή την Κυριακή. Το ερχόμενο Σάββατο ή την ερχόμενη Κυριακή. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ,